Καταδρομικό εμβολιασμό με το εμβόλιο της Pfizer πραγματοποίησαν στα χωριά της Ορεινής Ηλίας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νέας Φιγαλίας κλιμάκια γιατρών και νοσηλευτών του Κέντρου Υγείας Ζαχάρος. Και για εμάς ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Παραδόξως, παρά τα καιρικά φαινόμενα, είχαμε συμμετοχή. Μέχρι στιγμής δηλαδή έχουν έρθει 9 άτομα και έχουν εμβολιαστεί. Για εμάς είναι σίγουρα ένα δύσκολο έργο, γιατί και σε εμάς ο ρόλος μας είναι λίγο δύσκολος, γιατί ούτε και εμείς θέλουμε να πιέζουμε τις καταστάσεις, αλλά προφανώς προέχει η υγεία των ασθενών. Απαραίτητος. Για όλα τα εμβόλια πιστεύω, όχι μόνο γι' αυτό. Γιατί έχουμε, από παλιά έχουμε θύματα στην οικογένεια με πολυμυαλίδες, με τέτοια πράγματα. Έχω κάνει τα 2 εμβόλια και τώρα κάνω την 3η δόση. Τα θεωρώ απαραίτητα και το ότι υπάρχει αντιεμβολιαστικό κίνημα, εγώ πιστεύω ότι είναι από παραπληροφόρηση. Την ώρα που οι εμβολιασμοί μειώνονται δραματικά σε πανελλαδικό επίπεδο, η δράση καταδρομικών εμβολιασμών στα χωριά, που έχει ξεκινήσει από την 6η υγειονομική περιφέρεια, στέφεται με απόλυτη επιτυχία. Άλλωστε, όπως λέει ο λαός μας, όπου δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Γίνανε και 2 εμβόλια πρώτης δόσης. Άτομα αυτά δεν είχαν ξανακλείσει ραντεβού. Έγινε σήμερα ο εμβολιασμός τους. Είδαμε και από όλες τις ηλικίες. Έχουμε δει και άνω των 70, είδαμε και 40 ετών. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Ο εμβολιασμός αγκαλιάστηκε από τους κατοίκους της Νέας Φιγαλίας και κυρίως από αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στα εμβολιαστικά κέντρα των πόλεων. Οι ίδιοι δείχνουν να είναι ιδιαίτερα φοβισμένοι από τον κορονοϊό, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Πάντα με τις μάσκες μας και οι δύο. Και στο καφενείο και στην εκκλησία και παντού. Προτείνω σε όλους τους ανεμβολίαστους να κάνουν το εμβόλιο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τηλέλαπα της πανδημίας που λέγεται COVID.